Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στα Χανιά, στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς φεστιβάλ βιβλίου, για να παρουσιάσω το καινούριο μου βιβλίο στα ελληνικά, το Μέμπτο Όροφο της Νομικής, εκδόσεις Μίνωας, και να μιλήσουμε με τον Σταύρο Ζουλάκη για την εγκληματολογία, για το Παρίσι, για την τέχνη και για την αστυνομική λογοτεχνία. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι πίσω στην πόλη μου, στα Χανιά, με αυτή την υπέροχη αφορμή για να μιλήσουμε για βιβλία και λογοτεχνία. Λέγεται Στον Πέμπτο Όροφο της Νομικής, είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα τύπου Αγκάθα Κρίστη, το οποίο εκδόθηκε στη Γαλλία το 2018 και κέρδισε βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο της Ακαδημίας του ΒΑΡ, που είναι μια θυγατρική της Γαλλικής Ακαδημίας. Λαμβάνει χώρα στον Πέμπτο Όροφο της Νομικής, όπως φανερώνει και ο τίτλος, που είναι ο τομέας εγκληματολογίας. Έχουμε έναν αστυνομικό απόφυτο της εγκληματολογίας και δύο θύματα και ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα και αν ένας εγκληματολόγος, κάποιος ο οποίος ασχολείται με το έγκλημα θεωρητικά, μπορεί να είναι ο τέλειος εγκληματίας. Μικρός μου άρεσε η αστυνομική λογοτεχνία, είμαι δηλαδή φανατικός αναγνώστης. Και κάποια στιγμή και από τις γνώσεις που έλαβα από την εγκληματολογία, όταν αποφάσισα να γράψω, είπα ότι θα γράψω ένα βιβλίο, έτσι όπως εγώ ίδιος ως φανατικός αναγνώστης και εγκληματολόγος, ήθελα να το διαβάσω. Και έτσι προέκυψε το πρώτο, και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 5 βιβλία στη Γαλλία, 2 από τα οποία έχουν εκδοθεί και στην Ελλάδα. Έχω ήδη 2 έτοιμα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία θα κυκλοφορήσουν το 2023-2024 από τις εκδόσεις Μίνωας, και ακόμα πολλά πράγματα. Όσο υπάρχουν αναγνώστες που αγαπούν αυτό που κάνω, θα συνεχίσω να το κάνω. Ο Χρήστος ο Μαρκογιαννάκης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας απίστευτος συγγραφέας. Ήρθε η στιγμή να τον γνωρίσει το ελληνικό κοινό. Είναι ήδη γνωστός στη Γαλλία, μάλλον στις γαλλόφωνες χώρες και στις γερμανόφωνες, όπου τα βιβλία του στην κυριολεξία κάνουν θράψη. Θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα στην αστυνομική λογοτεχνία. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές των κορυφαίων κριτικών του βιβλίου και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στον Καναδά, αναφορές και σχόλια του στυλ «Στην άκρη της πένας του ζει η Αγκάθα Κρίστη» και ο Ηρακλής Πουαρό θα ήταν πολύ περήφανος για τον ήρωα των βιβλίων του Χρήστου Μαρκογιαννάκη, τον Χριστόφορο Μάρκου. Αυτό τα λέει όλα. Είναι από τους Έλληνες που μας κάνουν περήφανος. Είναι ένα εξαιρετικό μυαλό και διαβάζοντας τα βιβλία του γίνεσαι κι εσύ ένας ήρωας των βιβλίων του. Είναι διαδραστικό, ένα διαδραστικό βιβλίο. Καλά κρυμμένος πάντα ο δολοφόνος και απόλυτα ατμοσφαιρική η όλη συνθήκη. Θα σας πρότεινα να διαβάσετε τα βιβλία του Χρήστου, να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας και στην κυριολεξία είναι και τιμή και χαρά που μου προτάθηκε να του πάρω συνέντευξη στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ βιβλίου Χανίων. Ένας εξαιρετικός θεσμός θέλω να πιστεύω, θα γίνει θεσμός, είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό.